Το 25% των τουριστικών εσόδων της χώρας μας καταλήγουν στην Κρήτη και με τη βούλα της Τράπεζας της Ελλάδας. Το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων επεξεργάστηκε τα στοιχεία από την Τράπεζα για το 2017 και σύμφωνα με τη στατιστική επεξεργασία, οι τουρίστες άφησαν στην Κρήτη πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο για μένα. Του πλήστου το μεγαλύτερο ποσοστό από τον τουρισμό προέρχεται. Τα αγροτικά μας και οι επιχειρήσεις μας δεν πάνε καλά. Η γνώμη μου είναι ότι το 80% αυτή τη στιγμή οφείλεται στο τουρισμό. Ο τουρισμός στην Κρήτη είναι ένα μεγάλο έσοδο. Η υπόθεση είναι σε ποια χέρια πέφτει. Καλό είναι λοιπόν το κράτος να βγάλει το χεράκι του από πάνω και να μην θέλει να τους γδύσει και να τους κλείσει. Στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο πραγματοποιήθηκε σχεδόν το 50% της ετήσιας τουριστικής δαπάνης. Οι τουρίστες άφησαν στα νησιά του Νότιου Αιγαίου 3,65 δισεκατομμύρια ευρώ και στην Κρήτη 3,26, ενώ στο σύνολο της χώρας ανήλθε σε 14,2 δις ευρώ. Γιατί ο τουρισμός είναι από τα λίγα πράγματα που έχουν μείνει όρθια όσον αφορά την ανάπτυξη της χώρας. Η πρώτη βιομηχανία της Ελλάδος, βαριά βιομηχανία, πρέπει να την εκμεταλλευτούμε σωστά όμως. Είμαστε ερωτευμένοι με τον ήλιο, αγαπάμε πολύ τους Έλληνες και περνάμε ωραία. Αισιόδοξοι εμφανίζονται οι κριτικοί, οι επιχειρηματίες και οι φορείς του τουρισμού στο νησί. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι να μην κολλάμε μόνο στα νούμερα και στις στατιστικές και στα ποσοστά. Το θέμα είναι ότι να τα αναγνωρίζουμε και να καταλαβαίνουμε τι πρέπει να γίνει σήμερα με αυτά. Δηλαδή, πώς πρέπει να αυξήσουμε και να βελτιώσουμε τις υποδομές μας, άρα και τα νούμερα να αυξηθούν, αλλά και να μην έχουμε και τα παράπονα και τις δυσφημίσεις που έχουμε από αυτόν τον κόσμο τον οποίο μας επισκέπτεται. Βλέπουμε ότι δυστυχώς μειώνονται οι μέρες που διαμονής των επισκεπτών, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να μας ανησυχεί. Αυτή τη στιγμή μπαίνουμε στον Αύγουστο και πάρα πολλά καταλήμματα και 4 και 5 αστέρων μάλιστα. Λειτουργούν με προσφορές. Αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχήσει λιγάκι? Πρέπει να μας ανησυχήσει. Δεν μπορεί ξενοδοχείο 4 και 5 αστέρων επάνω στη θάλασσα να λειτουργεί με προσφορές. Έχουμε πρόβλημα γιατί δεν υπάρχουν αεροπλάνα. Γερμανοί, Βρετανοί και Γάλλοι είναι οι παραδοσιακές εθνικότητες που επιλέγουν Κρήτη για τις διακοπές τους. Ενώ και για τους Σκανδιναβούς το νησί είναι ψηλά στην ατζέντα των προτιμήσεων.